έρχεται στην Ελλάδα το φινλανδικό μοντέλο πολίτες στα όπλα. Το μοντέλο της Φινλανδίας λοιπόν, αναφορικά με την στρατιωτική θητεία και το στράτευμα, προσανατολίζεται να υιοθετήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, προκειμένου να αποκτήσει ιδία άποψη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας, μετέβει στην Φινλανδία, προκειμένου να ενημερωθεί από τον Φιλανδό ομολογό του για το πώς λειτουργεί ο στρατός της χώρας. Ειδικότερα, ο Νίκος Δέντιας παρακολούθησε εκπαίδευση εφέδων σε στρατιωτική μονάδα της Φινλανδίας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη σκανδιναβική χώρα. Η Φινλανδία διαθέτει τον μισό πληθυσμό από την Ελλάδα, όμως έχει ισχυρή πολιτοφυλακή, η οποία εκπαιδεύεται κάθε χρόνο στην χρήση όπλων και τη λειτουργία μικρών κλιμακίων, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Απογευματινής. Ο στρατός της αποτελείται από έναν σκελετό επαγγελματιών στρατιωτών που πλαισιώνεται από κάθε διαθέσιμο έφεδρο πολίτη. Μάλιστα, μετά την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, αποφάσισε να ενισχύσει την εκπαίδευση όλων των πολιτών, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, ανοίγοντας περισσότερα από 300 νέα σκοπευτήρια για την ενίσχυση της άμυνας, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα. Το σχέδιο του Ελληνικού Υπουργείου είναι να αλλάξει το μοντέλο στράτευσης και στην χώρα μας με την αναβάθμιση της εφεδρείας, δηλαδή των πολιτών, οι οποίοι θα δύναται να συνεισφέρουν περισσότερο επιχειρησιακά στον ελληνικό στρατό. Ο κύριος Δέντιας δήλωσε εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νέοι άνθρωποι μετατρέπονται σε στρατιώτες, οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως επίσης και από το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη εκτεταμένη χρήση πυρομαχικών και υπάρχει εκτεταμένο διάστημα εκπαίδευσης στα δάση και σε συνθήκες πραγματικής μάχης. Θα έρθουν Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο, αλλά αυτό το οποίο καθίσατε προφανές είναι ότι μπορεί ένας στρατός πολιτών να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι η επιλογή που έκανε πάντα η ελληνική δημοκρατία να βασίζεται στο στρατό των πολιτών είναι μια σωστή επιλογή. Χρειαζόμαστε επαγγελματικά στελέχη, είμαστε περήφανοι για τα επαγγελματικά μας στελέχη. Αλλά ο κορμός μας είναι πάντα ο στρατός των πολιτών. Αυτοί υπερασπίζουν την πατρίδα. Αυτοί υπερασπίζουν την δημοκρατία. Κατέληξε ο Δέντιας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.